χώρες της Ευρώπης μπαίνουν σε αγώνα δρόμου για να αναχαιτήσουν αυτό το νέο κύμα της πανδημίας. Στην Αυστρία, λοιπόν, η οποία μπορεί να έχει βάλει τα γιορτινά της, όμως από σήμερα γίνεται επισήμως η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλει καραντίνα, lockdown ολικό για τους μη εμβολιασμένους πολίτες, περίπου 2 εκατομμύρια Αυστριακούς που δεν έχουν εμβολιαστεί καθόλου είτε έχουν κάνει τη μία δόση του εμβολίου, είναι το 1 τέταρτο του πληθυσμού της χώρας. Αυτό το lockdown, λοιπόν, για τους ανεμβολίαστους θα ισχύει σε όλη την Αυστρία τουλάχιστον μέχρι τις 24 Νοεμβρίου και αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν θα μπορούν να βγαίνουν από το σπίτι τους παρά μόνο για επείγοντες λόγους, δηλαδή να πάνε να εργαστούν, να επισκεφθούν κάποιο γιατρό, να πάνε να κάνουν τα ψώνια τα βασικά των ειδών πρώτης ανάγκης ή να αθληθούν σε εξωτερικό χώρο. Αυτό ισχύει για όσους είναι άνω των 12 ετών και φυσικά να πούμε ότι η αστυνομία έχει συγκροτήσει ειδικές περιπολίες για τον έλεγχο της στήρησης των μέτρων, καθώς τους αποκλείεται, λοιπόν, η είσοδος στην εστίαση, στο λιανεμπόριο, στα γυμναστήρια και στα κομμωτήρια. Και οι παραβάτες θα είναι αντιμέτωποι με πρόστιμο έως και 1.450 ευρώ. Στην Ολλανδία τώρα, ήδη από το Σάββατο υπάρχει καθεστώς μερικού lockdown για όλους, είτε εμβολιασμένους είτε ανεμβολίαστους, διάρκεια 3 εβδομάδων. Τα μπαρ και τα εστιατόρια έκλεισαν. Μάλλον θα κλείνουν στις 8 το βράδυ. Δεν επιτρέπονται οι δημόσιες συγκεντρώσεις. Οι ποδοσφαιρικοί αγώνες θα γίνονται και κλεισμένων των θυρών χωρίς θεατές. Παραμένουν ανοιχτά τα σχολεία. Μολονότι να σας πω ότι στην Ολλανδία το ποσοστό εμβολιασμού είναι 85%. Υπάρχει εμβολιαστική κάλυψη. Όμως παρατηρείται, σημειώνεται μια ραγδαία αύξηση στα κρούσματα, στις νοσηλίες και στους θανάτους τις τελευταίες εβδομάδες. Και έχει είναι διασπορά ο ιός πολύ μεγάλη. Ακριβώς, είναι μέτρα τα οποία δεν αποκλείεται αναφέρουν τα ξένα δίκτυα και όχι μόνο, να επεκταθούν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.